για την ένατη αγωνιστική, όπως σας είπαμε. Από πλευράς Τηλικράτη, 12 Τσελάι, 14 Λογαράς, 15 Τσεντζερίς, 16 Βάνοφ. Από πλευράς Φλωριάδας κατεβαίνουν, λόγω του ότι, όπως σας είπαμε, αγωνίζεται για αυτήν την αγωνιστική στο γήπεδο Καναλακίου, μιας και το γήπεδο στην Λευκάδα, το Πλάτωνος Γρηγόρη, φτιάχνεται και δεν υπάρχει κάποιο επικίνδυνο εδώ. Θα αλλάξουν οι παίκτες στη Λικρά Λευκάδο εκεί, μέσα στην περιοχή θα βρεθεί ο Μπαλογιάννης. Θα σουτάρει, θα ήρθε στα χέρια. Είναι το πρόγωτο αξιόλογο σουτ στο έκτο λεπτό του παιχνιδιού από πλευρά στη Λικρά Λευκάδο. Ένα σουτ που μπλοκάρισε χωρίς να ανησυχήσει ο τερματοφύλακας της Φλωριάδας, ο Ψαράς. Κάνει μόνο στην προσπάθεια, θα σεντράρει απέναντι στον Μπαλογιάννη. Μπαλογιάννης προσπαθεί εδώ στον Πριώνα, αυτός ξανά στον Μπαλογιάννη. Θα χάσει και την μπάλα ο Μπαλογιάννης. Μπορδόβαλης ένα πολύ δυνατό σουτ στα χέρια, χωρίς να δυσκολευτεί αρκετά του Ψαρά. Σπύρος Καταγής προσπαθεί να δει εκεί τον Γιώργο Καταγής. Σπύρος Καταγής, ασεντράρει, θα έρθει μέσα. Εδώ μια μεγάλη ευκαιρία, να και ο Πριώνας, άστοχος σουτ. Εδώ μια καλή ευκαιρία για την Λικρά Λευκάδος να προηγηθεί. Βασίλας Γεωργούσης πιο πίσω στον Μπαλογιάννη. Μπαλογιάννη στα σουτάρει, ωραίο το σουτ, στα χέρια πάλι του Ψαρά. Δεύτερο σουτ από τον Μπαλογιάννη. Αυτό στο 14ο λεπτό. Φάουλο Μπαλογιάννη, θα φέρει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Θα επιδείξει και ο Ιασονίδης μόνος απέναντι στον τερματοφύλακα. Μεγάλη ευκαιρία εδώ ο Ιασονίδης, ο έμπειρος αυτός παίχτης. Με πλασέ δεν μπόρεσε να νικήσει τον Ψαρά. Αυτή η ευκαιρία, η μεγαλύτερη πιστεύω για τον Τηλικράτη Λευκάδα, στο 23ο λεπτό. Πάνω στη γραμμή της μεγάλης περιοχής. Θα σεντράρει, ωραίο το φάουλ. Θα πηδήσει εκεί. Μεγάλη δεύτερη ευκαιρία. Είναι offside βέβαια, έχει σμίγει ανώμηνο, όπως λέει ο δεύτερος βοηθός. Εκεί ο Μπαλί με κεφαλιά. Εκεί θα προλάβει αυτός, ναι, θα προλάβει, θα σεντράρει. Θα πάει η μπάλα στο δεύτερο δοκάρι, είναι ο Γιώργος στο Καταγής. Πιέζεται από έναν αντίπαλο, θα γυρίσει το κορμί, θα σουτάρει. Άω την μπάλα. Καλή ευκαιρία. Γύρισε ωραία το κορμί του εκεί ο Γιώργος ο Καταγής. Σουτάρει, αλλά η μπάλα χτύπησε στην εξωτερική πλευρά του δικτύου και κατέληξε out. Ειδικά ο Γκανάρας. Μπαλογιάννης, σε σεντράρει στο δεύτερο δοκάρι. Εκεί έρχεται από πίσω. Μεγάλη ευκαιρία, τι έχασε εδώ ο Πριώνας. Δεν μπόρεσε να κοντρολάρει, δηλαδή να κάνει το πλασέ. Ένα απλό πλασέ μπορούσε να κάνει και να σχοράρει. Μπαλογιάννης, σε σεντράρει μέσα στην περιοχή. Είναι ωραίο το φάλτο στα χέρια βέβαια. Τερματοφύλακα, δεν θα ανησυχήσει το Ψαρά. Και ήταν και το τελευταίο σφύριγμα του πρώτου ημιχρόνου. Ένα ημίχρονο που φέρνει τον Τηλικράτη Λευκάδος και την Φλωριάδα με ισοπαλία χωρίς τέρματα με 0-0. Ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο. Έχει γίνει η αλλαγή, ναι, βλέπουμε εδώ το Γεωργάκη. Μπαλογιάννης έξω την περιοχή, θα δώσει πιο πλάγια στον Σπύρο Καταγή. Ο Σπύρο Καταγή θα σουτάρει. Θα πέσει και ο τερματοφύλακας. Out. Out, όπως λέει και ο κύριος Σιντόρης. Φάουλ του Γιώργου Καταγή. Μέσα στην περιοχή θα περάσει μπάλα από όλους και θα καταλήξει στα χέρια του Ψάρα. Όταν από την αριστερή πλευρά, τώρα γίνεται από τη δεξιά πλευρά και με τον Πριώνα. Θα σεντράρει αυτός. Θα βρει αμυντικός, θα διώξει ο αμυντικός, θα βρει στον Μπαλογιάννη. Ο Μπαλογιάννης θα πλασιέ στο χέρι του τερματοφύλακα. Δεν θα δυσκολευτεί με δεύτερη προσπάθεια βέβαια πάντα. Πάντας κατηγούν, ειδικά με τον Γεωργιάδη. Ο Γεωργιάδης περνάει, μπαίνει μέσα στην περιοχή, έχει τον Ιασονίδη απέναντι. Θα προσπαθήσει να πλασάρει, ήταν άτσαλο το πλασιέ. Σαν σκέψη ήταν καλή βέβαια. Έχει της Φλωριάδας, θα διώξουν οι παίκτες εδώ. Της Φλωριάδας, σέντρα το Πριώνα. Κεφαλιά πρώτη του Γεωργάκη, δεύτερη κεφαλιά του Γεωργούση. Δεν ήταν καλό του Ιασονίδη, συγγνώμη. Δεν ήταν καλό το σουτ του Ιασονίδη, ήταν αδύναμο. Έδειξε ο κύριος Κονεδάρης με το νούμερο 8. Θα περάσει στο παιχνίδι ο Τόσκα. Σουτ εδώ στα χέρια του αυτό. Σουτ του Γεωργούση στα χέρια του. Γιώργος Σπύρος Καταγής, σεντράρει. Θα πηδήξουν εκεί οι αμυντικοί, θα διώξουν, έρχεται στο Σκάρπο. Σκάρπος τον αντίπαλό του, μπαίνει στην περιοχή, θα σεντράρει. Έρχεται στο Γιώργο, ο Γιώργος θα σεντράρει, πολύ ωραίο το σουτ εδώ, αλλά θα διώξουν υπέροχα και οι αμυντικοί της Φλωριάδας με τον Κακιόνι στον αντίπαλό του. Θα σεντράρει, στο δεύτερο δοκάρι εκείνο ο Γιωργάκης, προσπάθησε να κλέψει, σουτάρει εδώ ο Μπαλογιάννης, μεγάλη ευκαιρία. Μεγάλη ευκαιρία εδώ ο Μπαλογιάννης. Δεν μπορούν να σκοράνουν παίκτες του Τηλικράτη Λευκάδος. Ξενεμιντική
Οι αμυντικοί εδώ ξαναδιώξουν πάλι. Σπύρο κατά Γησέντρα. Γιωργάκης, Πριώνας. Θα σωτάρει ο Πριώνας. Ω, πολύ μεγάλη απόκριση εδώ τερματοφύλακα με τα πόδια, με το σώμα. Αυτή η ευκαιρία στο 75. Γιώργο Καταγής. Θα σεντράρει. Θα πάρει και φάλσε μπάλα. Θα καλλιέξει μπάλα εκεί. Πρέπει να γίνει κάποιο χέρι εκεί όπως διαμαρτύρει πέφτει στη Λικράτη. Δεν βλέπει κάτι ο κύριος Σεντόρης. Ούτε ο δεύτερος, ο πρώτος βοηθός. Παίζεται λέει. Γιώργος Καταγής θα σεντράρει πάλι. Θα πηδήξει ο Γιώργος εκεί. Θα προσπαθήσει να κοντρολάρει την μπάλα. Δεν μπόρεσε. Για να τέτοιο έκανε και κοντρόλ από κεφάλου στον τερματοφύλακα. Παίζεται λέει ο κύριος Σεντόρης. Αυτά και με αυτά στο 34ο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου. Παλί εκεί, Πριώνας. Αλλάξει με τον Τόσκα. Τόσκα θα κάνει ωραία αλλαγή. Θα πάει πιο αριστερά στον Μπαλογιάννη. Μπαλογιάννης αλλάξει με τον Γεωργάκη. Σπύρος Καταγής, σε σεντράρει. Πριώνας μόνος του. Θα σωτάρει. Ω, γκολ! 1-0. 1-0 εδώ για τον Τηλικράτη Λευκάδας στον Πριώνα. Όπως σας είπαμε και πριν, ότι στο δεύτερο ημίχρονο ο Πριώνας ανέλαβε πολλές πρωτευουλίες. Έπαιζε αρκετά από την δεξιά πλευρά ο Τηλικράτης Λευκάδος. Και στο 35ο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου, στο 80 δηλαδή, κατάφερε να προηγηθεί με ένα γκολ του Πριώνα. Εδώ ο Γιώργος μέσα στην περιοχή μόνος του. Ο Γιώργος θα κάνει πάσα παράλληλη. Ω, τι μεγάλη ευκαιρία εδώ να κάνει το 2-0 ο Μπαλογιάννης. Τι ήταν αυτό. Φλωριάδας, θα κόψει εκεί ο Δημήτριο και θα λήξει το παιχνίδι εδώ. Βρίσκοντας νικητή τον Τηλικράτη Λευκάδος με 1-0 με γκολ από το 80 του Πριώνα.